στη γέφυρα ήταν για μένα καταρχήν μια πολύ μεγάλη διέξοδος. Ήταν ένα έργο ζωής, όχι μόνο γιατί είναι πραγματικά ένα ξεχωριστά τεχνικό δημιούργημα, αυτό είναι κάτι που έχει γίνει αποδεκτό και διεθνώς, θεωρείται μία από τις πιο καλοσχεδιασμένες και κομψές γέφυρες που υπάρχουν. Είναι όμως ένα από τα στοιχεία που με βοηθήσανε προσωπικά στις πολύ δύσκολες μέρες που ακολούθησαν το θάνατο του Σόλωνα. Πρέπει να τονίσω ότι ήταν μία πολύ γρήγορη και έντονη διαδικασία. Ήταν ένα και χρονικά, αν το δούμε, επίτευγμα. 2 χρόνια μετά το θάνατο του Σόλωνα, γέφυρα με πάρα πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Μελετήθηκε, κατασκευάστηκε, ελέγχθηκε και παραδόθηκε στα παιδιά. Δεν είναι δικό μου έργο, το τονίζω, είναι έργο μιας πολύ μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Ο πρώτος στον οποίο οφείλεται ίσως και η σκέψη για τη δημιουργία της, αλλά και όλος ο συντονισμός, είναι ο νυν πρόεδρος του Κολεγίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ένας διαπρεπής αρχιτέκτον, του οποίου και η συμβολή και ο βασικός σχεδιασμός, ένα μεγάλο κομμάτι είναι δικό του, ίσως και το μεγαλύτερο, είναι ο Αλέξανδρος Σαμαράς, ένας εξαιρετικός αρχιτέκτον με τον οποίο έχω την τύχη να συνεργάζομαι, και το πρώτο μου έργο που κάναμε παρέα ήταν αυτή η γέφυρα. Ήταν ο μεγάλος αρχικός δωρητής, ο οποίος κάλυψε και τα περισσότερα από τα έξοδα της γέφυρας, Γιώργος Προκοπίου, απόφοιτος του σχολείου, πατέρας μιας συμμαθήτριας του Σόλωνα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που η κόρη του ασχολήθηκε με την κίνηση αυτή τη διαμαρτυρία, συγκινήθηκε και προσέφερε την οικονομική υποστήριξη για να ξεκινήσει η γέφυρα. Και τα παιδιά ήταν σε όλη αυτή την προσπάθεια η κινητήρια δύναμη όλης αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν παιδιά εκεί που ανεβαίνουν και κάνουν skateboard, παιδιά που κάνουν πατινάζ, ακόμα και παιδιά που κάνουν graffiti. Το τελευταίο λιγάκι με συνοχωρεί και ξέρετε γιατί. Γιατί επειδή θέλαμε να κάνουν graffiti, είχαμε φτιάξει επιφάνειες ειδικές για να κάνουν τα παιδιά graffiti. Αλλά από την φόρα που παίρνουν, επεκτείνονται και σε μέρη που ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ζωντανή γέφυρα και όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που θα ήθελε να τα βλέπει και ο Σόλωνας. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια από το μοιραίο συμβάν. Υπάρχει δικαίωση στη ζωή σας? Δικαίωση δεν μπορεί να υπάρχει. Ο Σόλωνας έφυγε πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Ήταν ένα παιδί αφάνταστα περικισμένο. Ευτυχώς η ύπαρξη του αδελφού του, ο οποίος συνεχίζει ξεπερνώντας και ο ίδιος τις δυσκολίες που είχε, μας βοηθάει πάρα πολύ, το χαιρόμαστε, είμαστε κοντά του. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς ποτέ να ξεπεράσεις αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε δικαίωση, ούτε τίποτα άλλο. Ένας από τις βασικές αιτίες που τα τροχαία στην Ελλάδα έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό θανάτων είναι και η ατιμωρησία που υπάρχει στους ενόχους. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει κανείς να καταστρέψει και άλλες ζωές, αυτούς που καταστρέψανε μία ζωή. Γι' αυτό και σαν σύλλογος προτείνουμε να υπάρξουν εναλλακτικές ποινές για τους δράστες των τροχαίων. Το 99,9% των περιπτώσεων δικάζεται σαν θάνατος από αμέλεια, με αποτέλεσμα το δράστης δεν χρειάζεται καν να παρευρεθεί στο δικαστήριο. Οι ποινές είναι πάντοτε για αμέλεια, ένα πλημέλημα που οι μέγιστες ποινές δεν ξεπερνάνε τα 4 χρόνια, πάντοτε με αναστολή. Επομένως δεν υπάρχει καμία απολύτως ποινική επίπτωση του δράστη. Αυτό δημιουργεί 2 πράγματα. Δημιουργεί μία ασυδοσία στο οδήγημα και δείχνει και μία έτσι πολύ καθόλου τιμητική αντιμετώπιση και μία απαξία της ανθρώπινης ζωής. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί κανείς που ζει αυτό το δράμα από κοντά να αποδεχθεί ότι 50.000 θάνατοι τα τελευταία 25 χρόνια ήταν θάνατοι από αμέλεια. Είναι θάνατοι οι οποίοι μπορούσαν και έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Στην περίπτωση του Σόλωνα ήταν
τόσο έντονη η κοινωνική, θα έλεγα, κατακραυγή, και το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι, και το πιο τρομακτικό άμα το θέλετε, είναι ότι το συμβάν αυτό έχει καταγραφεί από μια κάμερα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και έτσι ξέρουμε ακριβώς το τι έγινε και το πώς έγινε. Είναι απόλυτα προφανές ότι ένας μηχανικός, ένας επιστήμονας, ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο στην Κηφισία στην Παρασκευή το βράδυ με 160 χιλιόμετρα την ώρα και τους αντίστοιχους ελιγμούς, δεν μπορεί να μην αποδέχεται στο μυαλό του ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο συμβάν. Και αυτή ακριβώς είναι η λεπτή διαφορά του ενδεχόμενου δόλου. 6,5 χρόνια μετά, ακριβώς πριν από περίπου ένα μήνα, δικάστηκε μετά από συνεχείς αναβολές, όπως γίνεται πάντοτε, και οδήγησε στην καταδίκη για, σε βαθμό κακουργήματος του δράστη. Φυσικά αυτό δεν έχει τελεσιδικήσει, όπως δεν είναι δυστυχώς ο χρόνος που τελεσιδικούν όλα αυτά τα δικαστήρια στην Ελλάδα, φτάνει τουλάχιστον τα 8 χρόνια, και τα 8 χρόνια είναι ένα πάνω όριο στο οποίο από εκεί και πέρα τα πλημελήματα παραγράφονται. Επομένως, εξαντλεί η δικαιοσύνη το χρόνο της μη παραγραφής. Και ο Σόλωνας, στην περίπτωση του Σόλωνα, αν και ήταν κακούργημα, επειδή συνοδεύεται από μερικά πλημελήματα, όπως η εγκατάλειψη ενός πεδίου στην άσφαλτο είναι πλημέλημα, που και αυτό ζητάμε να πάψει να είναι πλημέλημα. Ζητάμε να υπάρξει, όπως υπάρχει η αθλητική δικαιοσύνη και υπάρχει η φορολογική δικαιοσύνη και τα φορολογικά και αθλητικά δικαστήρια, να υπάρχουν τα δικαστήρια για τα θανατηφόρα τουλάχιστον τροχαία, για τους βαριά τραυματισμένους, τα οποία αντίστοιχα με μια μεγαλύτερη ταχύτητα θα επιφέρουν όποια δικαιοσύνη μπορούν να επιφέρουν. Ακόμη και αν περάσουμε από μια διάβαση και να κρατάμε το παιδί μας από το χέρι, εμένα πάντα ο φόβος μου είναι μήπως μου πέσει και εκείνη την ώρα ένα αυτοκίνητο έρχεται και δεν προλάβω να το σηκώσω και να το περάσω απέναντι. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Η ταχύτητα μέσα στις αστικές περιοχές και ειδικά εκεί που υπάρχει κίνηση πεζών, σε σχολεία αλλά και όχι μόνον, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 30 χιλιόμετρα. Και πιστέψτε με, αυτό δεν είναι καθυστέρηση. Η μέση ταχύτητα το να έρθετε από την Κηφισιά μέχρι εδώ δεν ξεπερνάει τα 20 χιλιόμετρα. Το να τρέξετε κάποια στιγμή στην Κηφισιά με 70 δεν σας κερδίζει χρόνο. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν που περάσατε ή περνάτε αυτά τα 6,5 χρόνια, σε τι σας άλλαξε και τι σας κινητοποίησε περισσότερο? Το πιο απλό και το πιο εύκολο είναι να πω ότι με άλλαξε ένα οδηγό. Πλέον οδηγώ σαν να πρόκειται στο επόμενο φανάρι να συναντήσω τον Σόλωνα ή το αντίστοιχο παιδί που θα προσπαθεί να περάσει. Και θεωρώ ότι όλοι έτσι πρέπει να οδηγούν. Με άλλαξε να συνειδητοποιήσω το πόσο εύθραυστη είναι η ζωή μας, πόσο πρέπει να προσπαθούμε να κερδίζουμε την κάθε στιγμή που μας χαρίζεται, πόσο μπορούμε έτσι να βλέπουμε τα θετικά πράγματα της ζωής. Ακόμα και τώρα, μετά από όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε, πολλές φορές γυρνάω και λέω ότι είμαι ευτυχισμένος για τα 15 χρόνια που πρόλαβα να ζήσω με το Σόλωνα. Περνάτε από τη γέφυρα, περνάτε από το σημείο. Η γέφυρα είναι ένα από τα σημεία που και εγώ και η γυναίκα μου σκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά. Με οποίον και κάθομαι αρκετές φορές πάνω στη γέφυρα τα βράδια. Και πηγαίνουμε οπωσδήποτε 2 φορές το μήνα που είναι η χαρακτηριστικές μέρες, αφήνουμε κάποια λουλούδια, έχουμε ζωγραφίσει και μια πεταλούδα. Είναι κάτι που κάνει ο σύλλογός μας, ζωγραφίζει μια πεταλούδα άσπρη στο δρόμο εκεί που ακριβώς έχει γίνει ένα τροχαίο που έχει οδηγήσει σε θάνατο, που η πεταλούδα ξέρετε ότι είναι το προαιώνιο σύμβολο της ψυχής. Και έτσι υπάρχει εκεί και μια πεταλούδα άσπρη στο Σόλωνα, πηγαίνουμε και πηγαίνω στη γέφυρα, ναι, και όχι μόνο δεν με δυσκολεύει, αλλά απέναντίας με ανακουφίζει. Είναι μια σχέση, μια προσπάθεια διατήρησης σχέση με το γιο μου. Στα παιδιά που ήταν η κινητήριος δύναμή σας, σε όλο αυτό το έργο που οικοδομήθηκε
μετά το θάνατο. Τι μήνυμα έχετε να στείλετε? Πρώτα απ' όλα να συνεχίσετε να ονειρεύεστε, να σέβεστε τους άλλους και τη ζωή και να προχωρείτε μπροστά απολαμβάνοντας και αντλώντας ευτυχία από κάθε στιγμή που σας, κάθε τι και κάθε στιγμή που σας χαρίζεται. Και τι εύχεστε για τον Αρμάντο? Να θυμάται τον αδερφό του να προχωρήσει μπροστά και να ζήσει τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.